γνωρίζετε όλοι, είναι οι μεταφορές. Επειδή είχα την τιμή να παρίσταμε σε δύο συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, η διαδικασία είναι ότι οι εφοπλιστικές εταιρείες κάνουν τις αιτήσεις για να πάρουν κάποια γραμμή και εισηγείται ανάλογα το Συμβούλιο προς τον Υπουργό, ο οποίος έχει την τελική απόφαση. Τι έχει γίνει όμως πάλι με τον ίδιο νόμο που ανάφερα πριν περί ανασυγκρότησης της ναυτιλίας? Εκεί που ο κάθε πλειοκτήτης ήταν υποχρεωμένος να αναλάβει μία γραμμή για 10 μήνες, τώρα του δίνουν το δικαίωμα 8 μήνες. Και με λιγότερο προσωπικό και με αύξηση του ναύλου. Είναι πασιφανές ότι η αναφορά του κυρίου Υπουργού Ναυτιλίας για την αναδιάρθρωση των άγωνων γραμμών σημαίνει επιπλέον κατάργηση. Ενώ το 2012 είχαμε 85,8 εκατομμύρια για τις άγωνες γραμμές, το 2013 98,8 που τα 8 ήταν ληξιπρόθεσμες οφειλές, τώρα το 2014 προβλέπονται 80,6. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι και αυτές οι περιοχές που είχαν κριθεί άγονες, οι νησιωτικές περιοχές, βγαίνουν από την επιλογή. Τέτοια νησιά είναι και η Κεφαλονιά και η Ιθάκη που εκπροσωπώ, κυρίως όμως η Ιθάκη αυτούς τους χειμερινούς μήνες είναι σε εξαιρετικά δυσχερή θέση, είναι τελείως ακάλυπτη, γιατί δεν υπάρχουν ούτε δρομολόγια καθημερινά για να επικοινωνούν οι κάτοικοι της Ιθάκης με την Κεφαλονιά, την Πάτρα και την Αθήνα. Αντίστοιχα, έχουν επιφέρει οι συνεχείς καταργήσεις των υπηρεσιών τέτοιες ιδιαίτερες ανάγκες στους πολίτες που δεν μπορούν πραγματικά να κάνουν μία απλή διαδικασία. Αυτός ο 1,5 χρόνος ο τελευταίος διακυβέρνησης θα πρέπει να εορταστεί ως έτος καταργήσεων. Καταργήθηκαν ειδικότητες, καταργήθηκαν σχολεία, καταργήθηκαν υπηρεσίες, καταργήθηκαν αστυνομικά τμήματα, ακόμα και υπηρεσίες υγείας, που κάνει πραγματικά και δύσκολη την επιβίωση των κατοίκων και την ασφάλειά τους. Επίσης, επειδή ανέφερε προηγουμένως το πρωί ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τη διαθεσιμότητα, ενώ στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου αναφέρεται η νησιωτικότητα ως προς τη διαθεσιμότητα, τι επιπτώσεις θα έχει στο νησί, στα νησιά, ούτε για το Ιόνιο γίνεται κουβέντα, ούτε βέβαια για το Βόρειο Αιγαίο. Επίσης, όχι μόνο καταργήθηκαν οι υπηρεσίες της Ιθάκης που έχουν πάει Κεφαλονιά, αλλά και οι περιφερειακές της άλλες κομοπόλεις έχουν κλείσει. Έχουν κλείσει και οι υπηρεσίες της Κεφαλονιάς που πρέπει να πάει κάποιος Πάτρα ή Αθήνα. Ακόμη πιο σημαντικά θέματα έχει να χειριστεί λοιπόν η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία πρέπει να λειτουργήσει σαν ασπίδα προστασίας ενάντια σε αυτή την απόλυτη εξαθλίωση των κατοίκων. Ανταυτού, ενώ είχαμε 60% μείωση των πόρων για την τοπική αυτοδιοίκηση, από ό,τι βλέπουμε σε αυτό το προϋπολογισμό, μειώνονται οριζόντια τα ποσά κατά 100 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, ως προς και τις περιφέρειες και τους Δήμους, μειώνονται τα ποσά των αποζημιώσεων των μελών των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβούλων, που σημαίνει τι? Έχουμε εδώ έλλειμμα δημοκρατίας, δεν μπορεί δηλαδή κάποιος που δεν αντέχει οικονομικά να έχει το δικαίωμα του εκλέγεστε στα νησιά μας. Δύο κουβέντες θα ήθελα να αναφερθώ, επειδή προβλέπεται αύξηση των εξαγωγικών προϊόντων μέσω του τουρισμού. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, αν έχετε την καλοσύνη. Κατά 4,6%. Έρονται όλοι οι περιορισμοί του ισχύοντος ειδικού χωροταξικού πλαισίου του τουρισμού του 2009, που σημαίνει ότι δίνουμε σε μεγάλους επιχειρηματίες παραλίες, προστατευόμενες περιοχές, Natura κτλ. Τι βλέπουμε λοιπόν? Προσανατολίζεται αυτός ο προϋπολογισμός στην ανακούφιση αυτών που έχουν υποφέρει, προσανατολίζεται στη μείωση της ανεργίας, προσανατολίζεται μήπως στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Όχι. Αντίθετα, σκοπός του είναι η μείωση των δαπανών σε κάθε κοινωνική υπηρεσία. Γι' αυτό το λόγο τον καταψηφίζουμε. Ευχαριστώ πολύ.